Πριν να πας, να καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στο έκτο χρόνο στην Πορταριά, στο διαδραστικό σχολείο. Και να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά που πραγματικά έχετε αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η βασική εκδήλωση του Ινστιτούτου Μελέτης Ορολογικών Παθήσεων, όπως ξέρετε η ετήσια, η οποία πλαισιώνει βέβαια το ηλεκτρονικό μας προφίλ. Η σελίδα πιστεύω ότι βελτιώνεται, προσπαθούμε τα μέγιστα, το υλικό μας ανανεώνεται, χαιρόμαστε που οι νέοι ουρολόγοι την επισκέπτονται, χαιρόμαστε που έχουμε και μία αυξημένη πλέον και σταθεροποιημένη, βλέπετε ότι πλέον είμαστε αυτή η γραμμή. Μπορεί λίγο να μπει μέσα στο, η διαφάνεια όλη να φαίνεται μέσα, λίγο στους τεχνικούς μιλάω σας παρακαλώ. Μπορεί η διαφάνεια να φαίνεται όλη μέσα. Δεν μπορεί. Θα μπορέσει αργότερα, είναι κρίσιμο. Σαν γεγονός. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα, εδώ δεν φαίνονται τα νούμερα, δεν έχουμε πλέον αυτή η γραμμή, επάσπιτος που βλέπετε εδώ πέρα, λίγο η μαύρη, είναι οι 600 επισκέψεις. Και βλέπετε έχουμε λίγο σταθεροποιηθεί. Πάνω κάτω, το Σαββατοκύριακα είναι εκεί πέρα που πέφτει, είναι λογικό. Εγκαινιάσαμε από πέρυσι μέχρι φέτος το Euro Connect που έχει ό,τι ανακοίνωση θέλετε και ό,τι σχόλιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Και πιο πρόσφατα το EuroWeb TV που ουσιαστικά παρουσιάζει και θα δείτε τις πρώτες συνεντεύξεις, επειδή τα ταξίδια γίνονται δύσκολα πλέον. Πάμε εμείς, παίρνουμε συνεντεύξεις από επώνυμους ουρολόγους και σας παρουσιάζουμε σε ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε τις πρώτες τρία βίντεο και έχουμε άλλα 6 τα οποία σιγά σιγά τα επεξεργαζόμαστε και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Είμαστε, αν είσαστε social, είμαστε και εμείς social και μάλιστα προσπαθούμε να καλύψουμε ό,τι προτιμάτε, είμαστε παντού. Το Facebook το χρησιμοποιούμε περισσότερο για το κοινό, για επικοινωνία με το κοινό, υπάρχει μια στρατηγική. Βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε φτάσει στους 3.400 φίλους. Δεν φαίνεται εδώ πέρα η διεύθυνση, μας τρώει πάλι η διαφάνεια, είναι κάπου εδώ. Λοιπόν, βλέπετε και από πού είναι όλος αυτός ο κόσμος. Βλέπετε ότι στις ηλικίες μεταξύ 35 με 50, θα έλεγα, είναι ο μεγάλος όγκος αυτών που μας παρακολουθεί. Το κανάλι μας στο YouTube, το οποίο εγκαινιάσαμε πάλι το Σεπτέμβριο, που μας πέρασε, έχει 11.500 views. Και βέβαια, πιο ειδικά θέματα μπορείτε να μας βρείτε στο Google Plus ή στο Twitter. Όπως επίσης, ανεβάζουμε διαφάνειες στο SlideShare, έχουμε το δικό μας κανάλι. Μπορείτε να βρείτε από διάφορους που προσπαθούμε να φέρουμε και από ξένους, να πάρουμε διαφάνειες. Είμαστε στο visual για οπτικοποίηση υλικού, έχουμε το δικό μας, στη δική μας σελίδα, όπως επίσης και στο Pinterest και προσπαθούμε να σας φέρουμε κοντά από διάφορα Ινστιτούτα από όλο τον κόσμο, ό,τι ενδιαφέρον παράγεται. Προσπαθούμε επίσης να κάνουμε και κάποιες ενέργειες που να μας φέρουν πιο κοντά. Η Αγριά είναι μία από αυτές, η συνάντηση ομοφωνίας που θα γίνει 14-16 Ιουνίου για να μπορέσουμε να βρούμε την κοινή γλώσσα πώς να τυποποιήσουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις. Μία ομάδα δουλεύει γι' αυτό. Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον και θέλω να προηγηθώ σε όσους δεν είναι εδώ. Προσπαθήσαμε μέχρι τελευταία στιγμή να βάζουμε όλους από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αίτηση για το σχολείο, ήθελαν να έρθουν και ελπίζω ότι καταφέραμε με συνεχείς χειρισμούς να μειώσουμε το αριθμό, να ικανοποιήσουμε και νομίζω ότι ίσως καταφέραμε να απογοητεύσουμε ίσως και λιγότερους από 50. Μέχρι προχθές ήταν 56 άτομα, νομίζω ότι κάποιοι ακόμα, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορέσαμε να είναι εδώ σήμερα. Αλλά δεν πρόκειται να μεγαλώσουμε αυτή την εκδήλωση. Πάντοτε θα είναι για 80 ειδικούς ουρολόγους, πάντοτε
θα είναι για περιορισμένο αριθμό. Γιατί ο τελικός σκοπός του σχολείου είναι ένα σχολείο διαλόγου, δεν λέμε ποτέ εμείς και δεν ισχυριστήκαμε ότι λέμε το σωστό αυτό που πρέπει να γίνει. Πάντοτε υπάρχουν πολλές σκέψεις, υπάρχουν και συνθήκες που επιβάλλουν διαφορετικές επιλογές ανάλογα το πού δουλεύεις, ανάλογα το σε τι έχει εξειδικευτεί. Σημασία έχει όμως να παίρνουμε την εμπειρία από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια πραγματικά μας τιμούν ιδιαίτερα και είναι αυτό που γράφουμε και στο πρόγραμμα, είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή να έχουμε αυτούς τους εκλογητούς δασκάλους εδώ πέρα και πολλούς από αυτούς και για 6 συνεχή χρόνια. Οι νέες τεχνολογίες που επιστρέφουν το ΙΜΟΚ νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν αφομοιωθεί από τους νέους τουλάχιστον. Βέβαια, όπως λέει και ο Φούλερ, τον οποίο θα χρησιμοποιήσω σήμερα, ένας ο οποίος ανέτρεψε το design, είναι ο πρώτος ο οποίος ήταν αρχιτέκτονας αλλά και φιλόσοφος που είπε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε θολωτά κτίρια και να μην είναι τετράγωνα. Λοιπόν, ο οποίος τον έδιωξαν από το Harvard, έχει μια ιστορία που πραγματικά το σύστημα τον απέριψε και εκείνος έγραψε τη δική του ιστορία και αυτό μας φάνηκε πάρα πολύ ελκυστικό. Η τεχνολογία θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο από τον εαυτό του υπό τον όρο ότι να είναι κατάλληλη χρησιμοποιήσιμη. Άρα δεν θέλουμε τις υπορβελές, θέλουμε να είναι ένα από τα εργαλεία στην εκπαίδευση. Η μοριοδότηση πάντοτε, 18 μόρια, η εκδήλωση όπως κάθε χρόνο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, στις αξιολογήσεις που θα γίνονται αυτόματα. Μετά από κάθε ομιλία θα μπορείτε μέσα στο υπολογιστή σας να αξιολογείτε και επίσης να απαντάτε στις ερωτήσεις στις οποίες έχουν δώσει οι εκπαιδευτές. Για φέτος είπαμε ότι ακριβώς λόγω της ζήτησης που έχουν οι ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, τους τρεις πρώτους, πέρυσι ο ένα πρώτος είχε πάρει ένα iPad, το θυμάστε, τους τρεις πρώτους που θα βλέπετε κάθε μέρα το Top 10 και στους εκπαιδευτές αλλά και στους μαθητές, θα είναι φιλοξενούμενο του ΙΜΟΠ στην Αγριά, στο τρίτο κλινικό φροντιστήριο λειτουργικού σιδηρολογίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους και είναι πολλοί που δούλεψαν με διάφορες ο καθένας αρμοδιότητες, με διάφορες εξειδικεύσεις για να μπορέσουμε να οργανώσουμε φέτος αυτό το σχολείο. Ένα ευχαριστώ στους συνεργάτες που πλέον το έχουν δει πραγματικά σαν ακαδημαϊκή εκδήλωση και δεν μας βλέπουν τόσα χρόνια εμπορικά, όχι μόνο οι ειδικές τιμές, αλλά κυρίως η ειδική φροντίδα και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ στα ξενοδοχεία που για πρώτη φορά κατάλαβαν ότι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό που γινόταν και κατανόησαν και έχουμε για πρώτη χρονιά πετύχει flat τιμές. Και βέβαια δεν θα είμαστε εδώ πέρα χωρίς πραγματικά τη συμβολή των χορηγών οι οποίοι με την ευαισθησία που τους διακρίνει σε θέματα εκπαίδευσης και φέτος στηρίζουν το σχολείο, ένα σχολείο που πρέπει να πω ότι ουδέποτε στην ιστορία του είχε σκοπό το κέρδος. Ουδέποτε ήταν κερδοφόρο, πάντοτε έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έχουμε πλέον την εμπειρία να ξέρουμε ακριβώς πόσο μας κοστίζει. Και μάλιστα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε χορηγό να δει όλο τον ισολογισμό μας με τα παραστατικά. Θέλουμε το σχολείο αυτό να είναι ένα σχολείο το οποίο όποιος επενδύει ξέρει ότι τα λεφτά θα μείνουν εδώ πέρα. Δεν θα πάρει κανένας σπίτι του. Αυτά σαν πρόλογος και θέλω να ξεκινήσω τιμώντας την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία για αυτά από το τραπέζι και την ιδιαίτερη τιμή που σήμερα έχουμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο μαζί. Και μέσα σε αυτούς έχω βάλει και την αίρεση. Ένα νέο ουρολόγο που βιώνει τα διέξοδα. Ένα νέο ουρολόγο όπως νομίζω και οι περισσότεροι, σαν νεότεροι ή μεγαλύτεροι, περισσότεροι δεν σας ενδιαφέρουν τα politics. Τα politics διαμορφώνουν καταστάσεις, αλλά αφορούν ποτέ πάνω από ένα 10% των ουρολόγων. Δεν έρχεστε εδώ πέρα γιατί για τον τίτλο τον δικό μου ή οποιοδήποτε άλλο. Έρχεστε γιατί έχετε έρθει ή έχετε ακούσει ότι εδώ πέρα δεν θα πάει ο χρόνος σας χαράμι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σέβεστε την επιλογή που κάναμε να υπακούσουμε στον ΕΟΦ και να είμαστε εδώ πέρα μόνοι μας. Ξέρω ότι αυτές οι δοκιμαζόμαστε με τις οικογένειες είναι πολύ ωραίο να έχεις
τις δύο ελεύθερες ώρες που έχεις τη σύντροφό σου μαζί. Αυτό δυστυχώς πλέον έχει χαθεί και είναι μια πραγματικότητα που πρέπει όλοι να συνταχθούμε. Απαγορεύεται και μάλιστα με τιμωρία ενός έτους για το φορέα ο οποίος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, πρέπει να το λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μην μας κατηγορείτε. Τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα είναι μια πεπατημένη, ακόμα και η Ιταλία που ήταν χαλαρή χώρα, εδώ και 4 χρόνια το έχει εφαρμόσει πια. Ήρθε ο καιρός, δυστυχώς, να προσαρμοστούμε και σε αυτό. Δίνοντας τον λόγο, ο κύριος Μελέκος, λόγω ασθένειας, θα προσπαθήσει, είπε να έρθει αύριο το πρωί, δεν ήταν σε κατάσταση να μπορέσει να έρθει από τέστη και από τη Λάρισα απόψε, αλλά μας υποσχέθηκε ότι αύριο θα είναι μαζί μας. Οπότε ο κύριος Μητσούλης θα συντονίσει το πρώτο τραπέζι. Εγώ θέλω απλώς να τους ευχηθώ, γιατί έχουμε εδώ πέρα τους δύο, τον ίν και τον επόμενο πρόεδρο, και να τελειώσω πάλι με του Φούλερ, ο δύο ρίσεις. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να δεις το μέλλον είναι να το σχεδιάζεις. Και επιπλέον, δυστυχώς, το τάσκ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κανένας δεν άλλαξε ποτέ τίποτα όταν προσπάθησε να κάνει διορθώσεις στο ήδη υπάρχον σύστημα, είπε. Και ο μόνος τρόπος πραγματικά είναι να το ξεπεράσεις και να κάνεις την επανάσταση, να κάνεις τη ρήξη και να φτιάξεις ένα καινούριο μοντέλο. Όλοι ευελπιστούμε ότι η καινούργια περίοδος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, η καινούργια περίοδος θα είναι μια περίοδος γεμάτη ρήξης που θα φέρουν αυτό το καινούριο που όλοι μας προσδοκούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητσούλη, έχετε το λόγο.